ημερών η Κύπρος να κάνει το μεγάλο βήμα και να αφήσει πίσω τις 2 χρόνια περιορισμών, ταλαιπωρίας και ανατροπών. Τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άνοιξαν τον δρόμο για πλήρη άρση των περιορισμών και από την Κυριακή, μετά και την αναστολή της υποχρέωσης επίδειξης Safe Pass σε όλους τους χώρους πλην των υγειονομικών υποδομών, τα δωρεάν rapid test καταργούνται. Οι κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και θα εξεπαρέχονται δωρεάν εξετάσεις μόνο σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι επαφές θετικών περιστατικών. Οι μονάδες του Υπουργείου Υγείας θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους μόνο τα Σαββατοκύριακα για την καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας. 7 ημέρες ήταν αρκετές ώστε η επιδημιολογική εικόνα της χώρας να καταγράψει περαιτέρω βελτίωση. Από τις 250.791 διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν μόλις 2.422 νέα περιστατικά της νόσου, με το ποσοστό θετικότητας να παραμένει στο 0,97%. Κατά την τελευταία εβδομάδα, εξάλλου καταγράφηκαν άλλοι 7 θάνατοι εξαιτίας της νόσου, ωστόσο ανακοινώθηκαν ακόμη 17 εκπρόθεσμοι, εκ των οποίων ο ένας αφορά άνδρα ηλικίας μόλις 49 ετών. Μας λείπει το γεγονός ότι καταγράφηκαν 24 θάνατοι. Την ίδια ώρα παρακολουθούμε όμως ότι συνεχίζεται η μείωση των εισαγωγών στα νοσηλευτήρια, που είναι και ο σημαντικός δείχτης καθοδήγησης ως προς την διαχείριση της πανδημίας. Στα νοσηλευτήρια του Κηπή νοσηλεύονται 45 ασθενείς. Οι 6 είναι σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων 2 διασωληνωμένοι και 4 νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Το ποσοστό νοσηλευωμένων χωρίς ιστορικό εμβολιασμού έπεσε στο 37,78%. Θα μείνουμε.